Τελικά δεν ήταν. Όχι, δεν λέγαμε ότι είναι κοροϊδία εάν θα ψηφιστεί η... το να μην μειωθούν οι συντάξει. Λέμε ότι ήταν κοροϊδία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Ριζανέλ, ψήφισε αυτό το νόμο για τη μείωση των συντάξεων και μετά έδωσε ένα αγώνα για να ακυρώσει τον ίδιο τον νόμο. Εμεί πάντω ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξει το θεωρούμε θετικό. Εδώ ναι. όμως όμω δεν πρέπει να μην δούμε τη μεγάλη παράμετρο των τρομερών των θηριωδών ελλημάτων, τα οποία παρουσίασε ήδη ο ΣΥΖΑ, προκειμένου να πάρει αυτή τη μείωση των συντάξεων, την μη μείωση των συντάξεων, η οποία είναι καλοδεχούμενη. Μην ξεχνάτε ότι παρουσίασε τον Οκτώβριο, τέλο Οκτώβρη, τρία δι περισσότερα πλεόνασμα από ό,τι είχε βάλει στο στόχο. Ξέρετε τι σημαίνει, και νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, να. τι σημαίνει τρία δι περισσότερο έλλειμμα σε δέκα μήνε. Και φανταστείτε τώρα, αφού του χρόνου στόχο είναι 3,5 Όλα αυτά που θέλει να δώσει ήταν περίπου στο 4,2. Ναι. Άρα μιλάμε για 7,5-8 δις πλεόνασμα που πρέπει να παρουσιάσει του χρόνου. Ναι. Άρα ανάπτυξη Αυτό είναι τίποτα. Αυτό είναι ένα θηριώδες νούμερο και έχει τις ναι, δικές ναι, του αρνητικές παραμέτρους. Ε, από εκεί και μετά όμως, ναι. στο δρόμο προς τις υποσχέσεις και στο δρόμο προς τις εκλογές, σε θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα που αφορούν συνταξιούχου συντάξεις και περικοπές που έχουν υποστεί από όλε τι κυβερνήσει επιμνημονίων. Ε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όμω ότι, όπω είπατε και εσεί, ναι, είναι ναι. καλό Να προσθέσω βέβαια ναι. κάτι, ότι ήδη ισχύει βεβαίω ο νόμο Κατρούγκαλου ναι. και το ξέρουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι που μα παρακολουθούν. Γύρω στου 100.000 ήδη οι συνταξιούχοι με τον νέο νόμο έχουν πάρει ήδη τη μειωμένη σύνταξη, τη σύνταξη φιλοδόρημα του κ. Κατρούγκαλου. Δηλαδή, γιατί η μη μείωση των συντάξεων αφορά του παλιού συνταξιούχου. Ναι. Όσοι μπαίνουν και είναι τώρα συνταξιούχοι από το 16 και μετά παίρνουν το φιλοδόρημα. Το φιλοδόρημα του κυρίου Κατρούκα. Καλά, θα υπάρχουν εμείς και γενιά δηλαδή... οι οποίε δεν θα πάρουν σύνταξη, αλλά αυτό ναι, είναι βέβαια. ένα τεράστιο Άρα, θέμα. Εμείς θέλουμε το... να καταργηθεί ο το... νόμο Θέλει άλλη, θέλει άλλη θέλουμε κουβέντα. Θέλουμε να καταργηθεί ο νόμο Κατρούκα ναι. και μα αφήσει αυτό. Ελάτε να έρθουμε στο θέμα που έχει ανακύψει με το άνοιγμα των λογαριασμών του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη. Να ξεκινήσω από εσά, κύριε Μαλέλη. Θα μα πει τη γνώμη του και ο κύριο Στατσόπουλο. Έχει δημιουργηθεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κοινάλ και μάλιστα θα έλεγα ότι στη χτεσνή συζήτηση στη Βουλή ήταν πολύ πιο έντονη η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και την κυρία Γεννηματά παρά παρό, ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Ε, εσείς πιστεύετε ότι είναι μια πολιτική φούσκα ή η δικαιοσύνη έχει στοιχεία τα οποία οφείλει να τα διερευνήσει. Θα δούμε αν έχει η δικαιοσύνη η στοιχεία. Χθε ήταν ε, τη ανεξάρτητη αρχή ε, για το μαύρο χρήμα, για τη ροή του μαύρου χρήματο. Ε, εγώ πιστεύω ότι yeah. δεν μπορεί τη μέρα που αρχίζει η συνταγματική αναθεώρηση που απαιτεί συνενέσει, την ίδια μέρα να δίνεται εντολή να ανοίξουν οι λογαριασμοί του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σιμίτ. Αυτή η υπόθεση, κ. έχει χαρακτηριστικά 89. Έχει χαρακτηριστικά πάλι, αν το δείτε, δεξιά, δίθεν αριστερά, τότε βέβαια ήταν μια άλλη αριστερά, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή, που πάλι έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Και το πολιτικό Μάλιστα. σχέδιο σήμερα ανήκει. Στον ΣΥΡΙΖΑ και στην καραμαλική συνιστόσα του. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, διώκουν ένα πρωθυπουργό. Ποια είναι η καραμαλική συνιστόσα. Ε, είναι, νομίζω, οι μισοί υπουργοί πια τη κυβέρνηση ανήκουν στην καραμαλική συνιστόσα. Να. Είτε είναι υπουργοί, είτε υφυπουργοί, είτε αναπληρωτέ υπουργοί. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια υπόγεια πια διαδρομή και το βλέπουμε από εφημερίδε, οι οποίε προαναγγέλνουν διάφορα γεγονότα που θα συμβούν. Εμεί ω παράταξη, λοιπόν, η Δημοκρατική Παράταξη, όπω θα αντιμετώπισε το 89, το βρώμικο 89, θα το αντιμετωπίσει Μιλάτε και Για το αυτό. βρώμικο 2018, δηλαδή τώρα. Ναι, δεν Να. δε, δε μπορούν Είναι, πια. πια. Δηλαδή, νομίζω ότι λοιπόν. ε, κάνανε, κάναν. Δεν του παίρνει πια να το πω έτσι. Κύριε Τατσόπουλε, εσεί τι πιστεύετε που γνωρίζετε τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα από τον κύριο Μαλέλη. Και την, και την ιδιοσυγκρασία του. Και την ιδιοσυγκρασία, ναι. Εγώ θα, λέω, θα έλεγα ότι ακολουθούν μια καλή παλιά τακτική που ακολουθούν και οι δημοσιογράφοι. Όχι όλοι οι δημοσιογράφοι. Πολλοί. Δηλαδή, σου θέτουν ερωτήσει και δεν σου δίνουν το χρόνο να απαντήσει. Αν δείτε την επιλογή του χρόνου που έχει κάνει η κυβέρνηση στο να θέτει τα θέματα, στο να ποινικοποιεί στην πραγματικότητα την πολιτική ζωή, θα δείτε ότι ο στόχος δεν είναι να λυθούν αυτές οι υποθέσεις. Άλλωστε και ναι. με το ρυθμό που πάνε, είναι σίγουρο ότι, σχεδόν σίγουρο, ότι δεν θα λυθούν πριν από τις εκλογές. Θέλουν λοιπόν πολιτικού σε ομοιρία, θέλουν πολιτικούς που να υπάρχει η ρετσινιά να υπερίπταται έτσι ως δαμόκλειο πάθη. Η ρετσινιά ότι τα έχει ναι. πάρει, με μηδέν αποδείξεις πολλές φορές και όταν θα βγει με το καλό μετά από 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια ή έναν αιώνα το πόρισμα, να μην έχει την παραμικρή σημασία. Λοιπόν, είναι τόσο εμφανής, τόσο διάτρητη η πρόθεση για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής σε όλες τις υποθέσεις που ανακοινήθηκαν ναι. τον τελευταίο χρόνο, που βεβαίως πρέπει να διερευνηθούν, αλλά όχι και με το να ποινικοποιήσουμε και να πάμε σε... Λοιπόν, έχοντας θα... σε ομοιρία τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Θα κάνουμε αντιπάλεις. μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. Γιατί είναι και μπούμεραγκ αυτό, ξέρετε. Μπορεί να μας το κάνουν και μας μετά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τον κύριο Τατσόπουλο και τον κύριο Μαλέλη. Ήταν λίγο απότομη η διακοπή <laughs> της συζήτησής μας. Ο αγώνας της εθνικής...